γύρισε την μπαλά πίσω. Σκοπελίτσι για το Ρονκάτο. Ανέβηκε ο Άντιτς, δεν τον είδε. Έχασε την μπαλά Ρονκάτο. Στον Άλβες Ντασίλβα, οι οποίοι έπειτα από επαναλημμένα πειθαρχικά παραπτώματα δεν συνεχίζουν πλέον στην Αγία Νάπα. Σόουζα για τον Νίκητς, ο οποίος έχει χώρο να γεμίσει με τη μία. Άντιτς για τον Ιτσχάκη που γύρισε όμορφα. Περιμένει την πάσα ο Ρέζεκ. Την μπάλα πέφτει στον Οχαγιόν. Θέλει να ανοίξει για τον Τσέχο και τα καταφέρνει. Μονομαχία με τον Τζάκσον Σόουζα, ο οποίος θα αποσπάσει την μπάλα από τον Ρέζεκ. Οι παίχτες του από τον κύριο Σωτηρίου. Τζάκσον. Έγινε το 1-2. Η πάσα για τον Ριέρα. Κακό κοντά. Ριέρα. Μπερδεύτηκε με τον Τζάκσον Σόουζα. Ο Βραζιλιάνος. Ρέζεκ. Εδώ Κολοκούδια στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ο Σουάρες για τον Τζάκσον. Θα κάνει το γύρισμα, ο Βαλβέρδε θα βγει και θα... 8-21 λεπτό, εδώ και ένα πεντάλεπτο. Η ανόρθωση προηγείται στο Τάσος Μάρκου με τον γκολ του Οκά. Εδώ ο Κατσάνα. Μακρινή πάσα με στόχο τον Γιακούπου. Κλείνει ο Τζάκσον και με το κεφάλι γυρίζει στον Ζάιατς, ο οποίος του επιστρέφει. Αλφόνσο. Για την Ένωση είναι ένα ερώτημα το πώς θα υπάρξουν στηρίγματα για τον Οκοτούβα σε προηγούμενα παιχνίδια. Ο Κολάνης πέρασε μια έξοχη πάσα στον Άντερσον, ο οποίος επιχειρεί την σέντρα. Ο Τζάκσον παρεμβαίνει πριν καταλήξει μπάλα στον Γιακούπου. Χαρακτηριστικό της Ένωσης, αν θες Κυριάκο, το οποίο βλέπω δίπλα είναι ο Τζάκσον. Και πιο πέρα ο Λάζετς, ο οποίος έδωσε στον Τζάκσον. Η πάσα απέναντι πάει. Λάζιτς. Τζάκσον ξανά στον Λάζιτς σε θέση offside. Υπόδειξη από τον κύριο Τσαπούρα. Άπτος εδώ Πρέτρακ Λάζιτς. Ο οποίος δεν ήταν σε θέση offside. Κακός δόθηκε από τον κύριο Τσαπούρα. Βλέπετε μάλιστα καλύπτεται από τρεις παίχτες της Ένωσης. Τράβημα τώρα και εμείς δεν μπορούμε να ζυγίσουμε πόσο ήταν το τράβημα και αν ήταν ικανοποιητικό να το ρίξει. Φαίνεται όμως ότι προκαλεί, αυτό είναι που προκαλεί την πτώση του ποδοσφαιριστή. Συνεχίζεται το παιχνίδι, μπάλα πίσω στον Ζάγιατς. Τελείω Τζάκσον. Διώχνει ο Μιλιάζες. Έτοιμος για την εκτέλεση ο Τζάκσον. Ο Βραζιλιάνος. Εκτέλεση ο Τζάκσον. Από κοντά αποκρούει και πάλι ο Χόκεν. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Κεφαλιά από πολύ κοντά. Κοιτάξτε την αντίδραση του Χόκ. Κεφαλιά που έγινε από το... Επαναφέρει ο Φερνάντο. Η κεφαλιά από τον Τζάκσον. Εκτελείται από τον Τζάκσον. Στο δεύτερο δοκάρι ο Νίκητς την κεφαλιά. Απομακρύνεται η μπάλα. Τζάκσον. Δεν έχουν ανατρέψει προβάδισμα του αντιπάλου. Η Αγία Νάπα με την σημερινή έχει βρεθεί 10 φορές πίσω στο σκορ σε ένα παιχνίδι. Μία και το πλήρωσε με την παρατήρηση που θα τον κάνει πολύ πιο προσεκτικό στο υπόλοιπο παιχνίδι. Ή τουλάχιστον οφείλει να τον κάνει πολύ πιο προσεκτικό. Η μπάλα είναι για την Αγία Νάπα. Αφήνει ο Τζάκσον Σόουζα στον Λούσιο. Καταλήγει out. Ασφαλώς μέχρι στιγμής είναι σαφής η διαφορά στην ψυχολογία, στην αυτοπεποίθηση των δύο ομάδων. Η Δόξα κουβαλώντας θα είχε απολογισμό τερμάτων
5-0, συμπεριλαμβανομένων των δύο που έχει πετύχει στην απόψινή αναμέτρηση, και θα έχει και 19 βαθμούς, πάντα συνυπολογισμένων και των τριών μέσα στην περιοχή. Τζάκσον Σόουζα βρίσκει χώρο, κάνει το γύρισμα. Τζάκσον Σόουζα. Τώρα, όπως μας πληροφορεί ο Χρήστος Ανδρονίκου, έχει ανοίξει το σκορ στο Γάσι Πι. Ο Απόλλωνας προηγείται 1-0 του Ολυμπιακού. Κάρλος Ανδρέα ανακόπηκε από τον Τζάκσον Σόουζα. Ο Σίλα όμως. Σακέτη. Πήρε το πλάγιο. Έχουμε συμπληρώσει 11 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Χρήστο, υπάρχει κάτι. Δείχνει την αντεπίθεση. Χωρίς ωστόσο να βγάλει κάτι θετικό μέχρι στιγμής στις 2-3 προσπάθειες που επιχείρησε. Είναι γεγονός ότι ο μάλιστα ήταν έτοιμος να πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια. Να δούμε εδώ τον Τζάκσον Σόουζα για την Αγία Νάπα. Το γύρισμά του πάρα πολύ δυνατό. Ήταν ουσιαστικά μια σέντρα σουτ από τον Βραζιλιάνο, η οποία πέρασε ανεκμετάλλευτη. Χρήστο. Πρέπει να πούμε πάντως ότι είναι γεγονός ότι ήταν κάπως δυσδιάκριτος ο αριθμός του ποδοσφαιριστή που ήταν προς αντικατάσταση. Ίσως γι' αυτό τον λόγο υπήρξε αυτή η καθ. Η Αγία Νάπα με την ανόρθωση. Εδώ ο Τζάκσον Σόουζα σε μονομαχία με τον Ιτσχάκη. Θα πάρει το φάουλ. Λέγαμε λοιπόν ότι άλλη μια φορά έχει φιλοξενηθεί η ανόρθωση από την Αγία Νάπα για την πρώτη κατηγορία, την περίοδο 2006-2007. Τότε στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας του Τάσος Μάρκου. Η Αγία Νάπα με την ανόρθωση. Εδώ ο Τζάκσον Σόουζα σε μονομαχία με τον Ιτσχάκη. Θα πάρει το φάουλ. Λέγαμε λοιπόν ότι άλλη μια φορά έχει φιλοξενηθεί η ανόρθωση από την Αγία Νάπα για την πρώτη κατηγορία, την περίοδο 2006-2007. Τότε στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής. Είναι ανικανοποιημένος από τα αμυντικά κατορθώματα των παιχτών του. Με εξαίρεση το σουτ του Σπαντάτζιο, το οποίο ήταν από το ύψος της μεγάλης περιοχής, δεν έχουν επιτρέψει στην ανόρθωση να πατήσει το κουτί του άθλου στο στόμου. Μόλις ένα τέρμα σε πρώτο ημίχρονο των αγώνων της, και αυτός της καθυστερήσεις στο εντός έδρας 1-0 απέναντι στον Εθνικό. Αυτό το παιχνίδι είναι ταυτόχρονα η μοναδική της νίκη στο πρωτάθλημα, το μοναδικό της τέρμα στο πρώτο μέρος, η μοναδική φορά που κορυφή της επίθεσης, αυτή τη φορά με τον Ρονκάτο στο δεξί φτερό η ανόρθωση και με τον Ιτσχάκη στα αριστερό. Πλατίνει όσο το δυνατόν περισσότερο το παιχνίδι της, προκειμένου να βρει χώρους και κενά για να κινηθούν οι παίκτες της. Τώρα ο Σπαντάτσιο. Τζάκσον. Προωθείται ο Βραζιλιάνος. Ο Αφόνσο έχασε το κοντρόλ. Σέρτζιο για τον Σουάρες. Λάζιτς. Ωραία κίνηση από τον Τζάκσον Σόουζα. Μπήκε στην περιοχή. Λάζιτς. Θα σηκώσει την μπάλα σε ένα σημείο που θα την αφήσει ο Περέιρα. Λεωνάρντο. Ο Λάζιτς γυρίζει στον Τζάκσον Σόουζα. Βλέπουμε και το ποστό κατοχής της μπάλας είναι ισορροπημένο σχεδόν. Ελάχιστο. Λίγο παραπάνω για την δόξα. Δεν λέει άλλωστε και πολλά αυτό. Το σημαντικό είναι. Εκτελέστηκε το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω. Ευκαιρία για τον Σόουζα, αποκρούει ο Νέγκρι, ο οποίος δεν έχει και πολύ καλή οπτική επαφή με την μπάλα, αλλά δύο καλές στιγμές. Εδώ είναι το σούτ του Σόουζα και η απόκρουση από τον Νέγκρι, που βγήκε νικητής σε αυτή τη μονομαχία Βραζιλία. Λεωνάρντο, διπλή απομάκρυνση, ψάχνει να βρει τον Φοφανά. Ωραία ο Τζάκσον Σόουζα με το στήθος για το Ζάγιατς. Λεωνάρντο, διπλή απομάκρυνση, ψάχνει να βρει τον Φοφανά. Ωραία ο Τζάκσον Σόουζα με το στήθος για το Ζάγια. Α, κακό κοντρόλ. Τζάκσον Σόουζα. Γεμίζει με τα αριστερό. Έβγαλε. Ένας πολύ πιο αυστηρός διαιτητής. Ενδεχομένως να επέλεγε και άλλο τρόπο. Ο Βίτορ Αφόνσο. Το ή για τον Φοφανά. Η μπάλα είναι για την